αν ολοκληρώθηκαν τα σενάρια. Το Μάιο έχουμε εκλογές ούτως ή άλλως. Αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές. Οι εκλογές του Μαΐου είναι προκαθορισμένες, είναι δεδομένες. Δεν αλλάζουν. Θα πάμε καλά στις εκλογές. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά με τις εκλογές. Θα σας πω κάτι που κάνατε που ήσασταν προχθές. Ναι. Μια πρώτη αποτίμηση από ότι δεν θέλουν. Όχι μόνο από την ομιλία του Πρωθυπουργού, από τη συνέντευξη τύπου, από την ατμόσφαιρα στη ΔΕ. Μια πρώτη εκτίμηση. Το θέτετε έτσι και μιλάτε για την ατμόσφαιρα, γιατί πράγματι συγκρίνοντας την φετινή ΔΕΘ, τη ΔΕΘ του 2018 με τις προηγούμενες, έχουμε πλέον ένα μέτρο σύγκρισης αρκετές χρονιές. Νομίζω ότι η φετινή δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που υπήρχε μια, αν θέλετε, μεγαλύτερη αβεβαιότητα, μια μεγαλύτερη ανησυχία, ένα μάγκωμα, αν θέλετε, του κόσμου. Νομίζω ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά, και αυτό βεβαίως δεν είναι τυχαίο, δεν είναι συγκυριακό, που η διεθνής έκθεση εγκαινιάστηκε και τουλάχιστον δύο πρώτες μέρες που εγώ είχα την ευκαιρία να βρεθώ εκεί και να την παρακολουθήσω, με μία, θα έλεγα, με μία πολύ πιο αισιόδοξο τόνο, mm-hmm. από τους συμμετέχοντες και από τον κόσμο ο οποίος προσήλθε αθρώα στην Διεθνή Έκθεση πρώτης μέρες. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι δείχνει αυτό, αν θέλετε, την σταδιακή αλλαγή του κλίματος. Νομίζω αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή του κλίματος συνολικά στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι πλασματικό αυτό. Συγγνώμη, ρε Μάριο, πήρα την ερώτηση. Δεν είναι πλασματικό αυτό. Δεν είναι πλασματικό αυτό. Γιατί ξέρετε, μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα που δεν έχουν να πληρώσουν έμφυα, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε σε κάποιους, το είπαμε. Τα φέρνουν δύσκολα. Βλέπετε ότι και εγώ είμαι. Να αγοράσουν τετράδι υπουργέ, σα το λέω τώρα. Σας λέω, βλέπετε ότι και εγώ είμαι πολύ προσεκτικό. Και... μίλησα για σταδιακή αλλαγή του κλίματος στην ελληνική οικονομία. Κανένα δεν πανηγυρίζει, κανένα δεν λέει ότι λύθηκαν τα προβλήματα ως διαμαγείας. Αλλά νομίζω ότι η έξοδος από τα μνημόνια, οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές επιτυχίες του τελευταίου διαστήματος. Αλλά βεβαίως σε αυτό συνετέλεσε, κατά τη γνώμη μου, και η ομιλία του Πρωθυπουργού με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και δείχνουν επιτέλους στον κόσμο ότι αυτό το οποίο, αν θέλετε, σε συμβολικό επίπεδο και πολλές φορές με πολιτικούς όρους μιλάμε για την έξοδο από τα μνημόνια, για το πέρασμα σε μια νέα φάση, σε μια νέα εποχή για την ελληνική οικονομία. Αυτό μπορεί να πάρει και πολύ πραγματικούς όρους, πολύ υλικούς όρους που θα τους νιώσει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του, στην τσέπη του. Με μέτρα όπως αυτά, τα οποία έχουν να κάνουν και με την άρση αδικιών του παρελθόντος, αλλά και με τη στήριξη κοινωνικών στρωμάτων τα οποία πράγματι επλήγησαν πολύ, θα έλεγα, υπέρμετρα μέσα στην κρίση, αλλά και με μέτρα, με δράσεις, αν θέλετε, οι οποίες θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία που έχει πάρει η ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα. Όλα αυτά δημιουργούν έναν καμβά, αν θέλετε, που νομίζω ότι αυτό το οποίο είπα στην αρχή περί μεγαλύτερης αισιοδοξίας, το οποίο αποτυπώθηκε στην έκθεση, μπορεί πλέον να το πει κάποιος με ρεαλιστικούς όρους. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά, κύριε Υπουργέ, που δείχνει ότι η οικονομία πραγματικά αλλάζει, δηλαδή αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι πάει καλά? Κοιτάξτε, καταρχάς στο δημοσιονομικό πεδίο, το γεγονός ότι και το 2016 και το 2017, αλλά ακόμα περισσότερο το 2018 και τα στοιχεία τα οποία χθες μόλις δημοσιοποιήθηκαν, δείχνουν ότι όχι απλώς πιάνουμε τους στόχους, αλλά τους υπερβαίνουμε. Και αυτό, ξέρετε, έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι καταφέραμε την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί στο δημοσιονομικό πεδίο όχι απλώς επετεύθησαν, αλλά υπερκαλύφθηκαν οι στόχοι. Άρα το ότι διατηρείται αυτή η πορεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως και τώρα που έχουμε περάσει αυτή τη νέα φάση, ακόμα πιο σημαντικό για μας είναι το τι συμβαίνει στο μακροοικονομικό πεδίο. Το τι συμβαίνει δηλαδή στην ανάπτυξη. Το γεγονός ότι έχουμε 6 συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης που δεν είχε συναντήσει η ελληνική οικονομία εδώ και 10 χρόνια. Το γεγονός ότι αυτή η ανάπτυξη, αν θέλετε, συνοδεύεται με μερικούς ποιοτικούς δείκτες πολύ κρίσιμους για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, όχι μόνο για το παρόν, δηλαδή η πολύ σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Ουσιαστικά όλη αυτή η αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων 6 τριμήνων βασίζεται κυρίως στην έκρηξη των εξαγωγών. Ναι. Βασίζεται επίσης σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα της μεταποίησης της βιομηχανίας. Mm-hmm. Πολύ σημαντική βεβαίως είναι η
η κατάσταση στον τουρισμό, τα πολύ αυξημένα, όχι μόνο οι αφίξεις, αλλά και τα έσοδα πλέον από την τουριστική βιομηχανία. Υπάρχουν λοιπόν και ποιοτικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι στις επενδύσεις, αυτή η αναπτυξιακή βέβαια, ακόμη πορεία, δεν έχουμε καταφέρει να δούμε. Στις επενδύσεις, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το 2017, όχι, το 2017 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 2007 και η αύξηση σε σχέση με το 2016 έφτασε σχεδόν το 30%. Αυτό συνεχίστηκε στην αρχή του 2018. Βεβαίως υπήρξε μια κάμψη στο δεύτερο τρίμηνο, η οποία όμως κάμψη αυτή. Είναι αρκετές αυτές οι επενδύσεις για να δώσουν οφείλεται, θα σας απαντήσω. Είναι μια κάμψη που οφείλεται σε συγκεκριμένες αγορές, κυρίως ναυτιλιακού εξοπλισμού, που συνέβησαν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017. Άρα έχει και αυτή την συγκυριακή διάσταση. Αλλά η ερώτηση που θέτεται είναι η πιο σημαντική και θα σας απαντήσω ευθέως. Όχι. Χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Mm. Χρειάζεται αυτή η αναπτυξιακή πορεία η οποία έχει κατακτηθεί να συνοδευτεί και από ένα μεγαλύτερο επενδυτικό κύμα. Και αυτό, ξέρετε, όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Η αξιοπιστία που έχασε η ελληνική οικονομία όλα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως τα προηγούμενα χρόνια του Μνημονίου, θυμάστε τη συζήτηση που γινόταν στην Ευρώπη για την ελληνική οικονομία, η οποία έπαιρνε πολλές φορές τη μορφή ανεκδότου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν ανακτάται έτσι εύκολα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Βλέπετε ότι το τελευταίο διάστημα, και μόλις χθες πάλι είχαμε έναν οίκο αξιολόγηση, ο οποίος αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Όλοι οι οίκοι αξιολόγηση το τελευταίο διάστημα έχουν προβεί αντίστοιχες, αν θέλετε, αναβαθμίσεις. Πρέπει βεβαίως να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να γίνουν και άλλα στο επενδυτικό κομμάτι. Νομίζω όμως ότι, για να επανέλθω και στην αρχική μας συζήτηση περί διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, το γεγονός ότι τιμόμενη χώρα φέτος ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, το γεγονός ότι στέφθηκε η αμερικάνικη παρουσία από πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπενθυμίζω ότι η συμμετοχή ξεπέρασε τις 55 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και μιλάμε τώρα για κολοσσούς, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, νομίζω συνιστά και μία πολύ σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Θα δούμε και στη συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Φάνης Παπαθανασίου έχει μία συνέντευξη με τον Υπουργό Εμπορίου, τον κύριο Ρος, ο οποίος νομίζω εκδηλώνει στη συνέντευξη αυτή και το μήνυμα που φέρνει από τις ΗΠΑ, ότι είναι σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται και στο κομμάτι αυτό να δούμε και των επενδύσεων. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το να υποθεί και δημοσίως, αλλά μπορώ να σας ενημερώσω ότι και στις κατηδία συναντήσεις που είχαμε και με τον κύριο Ρος και με όλη την Αμερικανική Αποστολή, ήταν απολύτως εμφανές ότι αυτό το οποίο εμείς λέμε εδώ και καιρό, ότι η Ελλάδα πρέπει να ανακτήσει τον στρατηγικό της ρόλο στην περιοχή, όχι μόνο με γεωπολιτικούς αλλά και με οικονομικούς όρους, αυτό και για την αμερικάνικη πλευρά ήταν πάρα πολύ σαφές ως μήνυμα. Θα γίνω πάλι κακός εγώ. Να γίνεται, αυτή είναι και η δουλειά σας. Θα γίνω πάλι κακός εγώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα λόγια τα ωραία, αλλά εγώ στην τσέπη μου, πότε θα δω αυτή την ανάκαμψη που μου λέτε ότι ανακάμπτει η οικονομία, ανακάμπτει. Είμαστε αρχηγοί στα Βαλκάνια. Όντως έχουμε αρχηγικό ρόλο πλέον στα Βαλκάνια. Έχουμε σημαντικό ρόλο. Εμείς, εγώ, η Μάριον, ο καθένας εδώ μέσα, πότε θα δούμε αυτή την ανάκαμψη, αυτή την αισιοδοξία και στην τσέπη μας. Γιατί ξέρετε. Ωραία να τα ακούω και αισθάνομαι αισιόδοξο, αλλά αν βάλω το χέρι στην τσέπη και δεν βγάλω τίποτα, αυτή η αισιοδοξία πάβει. Προφανώς, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και γι' αυτό και εγώ είπα ότι πρέπει να είμαστε, αν θέλετε, συγκρατημένοι και να είμαστε, θα έλεγα, ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Έτσι, δεν πετάμε στα σύννεφα. Ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Ναι, ρεαλιστικά αισιόδοξοι. Okay. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς, αλλά βεβαίως χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να αποτυπωθεί αυτό στην τσέπη, όπως είπατε, των Ελλήνων πολιτών. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω εδώ ότι υπάρχουν και Έλληνες πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είδαν αυτή τη βελτίωση. Η μείωση του ποσοστού της ανεργίας, για παράδειγμα, από το 27% στο 19%, δεν είναι απλώς ένα νούμερο. Ισοδυναμεί με περισσότερες από 320.000 νέες θέσεις εργασίας, καθαρές θέσεις δηλαδή, ισοζύγιο προσλήψεων έναντι αποχωρήσεων, έτσι, το τελευταίο διάστημα, το οποίο είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Σημαίνει ότι άνεργοι συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά. Έτσι. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Κύριε Χαρίτση,
Λέμε πολλά πράγματα που έχουν και υποερωτήσεις για να ακολουθήσουν. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικές. Και όπως το έθεσε ο Νίκος, για να επιστρέψουμε λίγο και στην καθημερινότητα, γιατί μιλάμε με τους αριθμούς, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Και επειδή είπατε ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι, προφανώς εννοώντας τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία είμαστε και υποχρεωμένοι βάσει της συμφωνίας να επιτύχουμε. Απ' την άλλη, αυτά τα πλεονάσματα και μάλιστα τα υπερπλεονάσματα δεν ζημιώνουν την πραγματική οικονομία. Δηλαδή, πώς μαζεύονται, από πού μαζεύονται όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία μετά μέρος αυτών ξαναπάνε σε μια κοινωνική πολιτική, αλλά δεν ξαναπάνε σε όλους από όσους έχουν μαζευτεί. Και συγκεκριμένα, τα περισσότερα βάρη, έτσι όπως έχει αποδειχθεί, τα έχει σηκώσει η μεσαία τάξη. Ναι. Εμείς που δεν μπορούμε πολλά να φύγει... υποερωτήματα σε ένα ερώτημα, αλλά να τα απαντήσουμε γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να συνεχίσω να πάμε και αυτό. Σε εμάς δηλαδή, που είμαστε μισθωτοί και πληρώνουμε συνέχεια. Σαφές. Και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ξέρετε. Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, σε σχέση με τα πλεονάσματα και τα υπερπλεονάσματα. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καλούμαστε, κληθήκαμε μάλλον να υλοποιήσουμε μια συμφωνία η οποία έχει και πλευρές πάρα πολύ δύσκολες. Καμία αντίρρηση από αυτού. Βεβαίως, υπενθυμίζω ότι τα πλεονάσματα αυτά είναι χαμηλότερα από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, όταν μιλάγανε για πλεονάσματα άνω του 4%. Λοιπόν, τα πλεονάσματα παραμένουν υψηλά, καμία αντίρρηση από αυτού, γι' αυτό έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πέρα βεβαίως από την δημοσιονομική προσαρμογή, πέρα από την επιβολή μέτρων, τα οποία δυστυχώς ήταν αναγκαία και τα οποία εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να περιοριστούν όσο δυνατόν περισσότερο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Ο ΕΦΚΑ και η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, ένα από τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς έχει να κάνει με το γεγονός ότι παρήγαγε πολύ μεγάλα πλεονάσματα τα οποία δεν τα είχαμε, αν θέλετε, προϋπολογίσει. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο να φτάσουμε σε αυτό το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δεν είναι, αν θέλετε. Μαζεύουμε και την εικόνα τώρα από το Στρασβούργο. Να την έχουμε. Ναι, ο κύριος Σταγιάννη, βεβαίως είδαμε και τον Πρωθυπουργό να το στο πλάνο, ο κύριος Τσίπρας. Περιμένουμε την ομιλία σε λίγο. Ναι, νομίζω ότι για να δώσουμε ένα στίγμα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ο κύριος Σταγιάννη θα μιλήσει πρώτο, θα αναγγείλει τον Πρωθυπουργό. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα πάρει το λόγο και θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ωραία, να απαντήσω όμως και στο δικό σου ερώτημα. Μάλλον είναι συνδυασμός των δύο ερωτημάτων. Επειδή μιλήσατε για τη μεσαία τάξη. Πράγματι υπάρχουν στρώματα της μεσαίας τάξης, τα οποία σε αυτά αναφερόμουν όταν είπα στην αρχή ότι έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα. Γι' αυτό ακριβώς και στα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης το Σάββατο βράδυ, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προσπαθούν να ελαφρύνουν αυτά ακριβώς τα στρώματα. Η ρύθμιση για, για τη μείωση των εισφορών, για παράδειγμα, για τη μείωση των εισφορών, έχει να κάνει ακριβώς με την αντιμετώπιση ζητημάτων επιβάρυνσης στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μεσαία στρώματα. Σωστά. Λοιπόν, και νομίζω είναι και μια δικαίωση για αυτούς. Είναι και μια δικαίωση για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ μέσα στην κρίση. Καμία αντίρρηση από αυτού. Όπως επίσης θα δείτε και ότι οι ρυθμίσεις για τον έμφυα σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση. Με τη ράφη και μεσαίων στρωμάτων. Και βεβαίως λαϊκών στρωμάτων, χαμηλών στρωμάτων, τα οποία πληρώνουν έναν φόρο με τρόπο πολλές φορές άδικο. Έτσι. Άρα, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα, αν θέλετε, του έμφυα σήμερα και αύριο, αλλά η αλλαγή, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η αλλαγή αυτού του φόρου σε ένα νέο φόρο ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα είναι πιο αναλογικός, πιο προοδευτικός. Και θα επιβαρύνει πού θα τη μεγάλη εκείνη την περιουσία. Πού θα οριστεί, κύριε Χαρίτση, αυτό? Γιατί όλα είναι σχετικά. Και η μεσαία τάξη είναι πού ορίζουμε τη μεσαία τάξη πλέον, από ποιο εισόδημα και πέρα. Επιτρέψτε μου εδώ όμως δηλαδή, να σας πω ότι μια χώρα η οποία την πενταετία 2010-2014 έχασε περισσότερο από το 25% του εθνικού της πλούτου, αυτό προφανώς έπληξε κέρια τη μεσαία τάξη. Και πρέπει να ξαναδούμε βεβαίως τι εννοούμε μεσαία τάξη, τι επιβαρύνσεις έχει. Και βεβαίως τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν το Σάββατο δεν είναι το τέλος αυτής της διαδρομής. Είναι μέτρα τα οποία δείχνουν την πορεία που να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα και πρέπει βεβαίως και θα ακολουθούν και από νέα κύριε μέτρα. Κύριε Χαρίτση, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει ο κύριος Τσίπρας για την ομιλία. Να πάρουμε ήχο από το.